λέω να φτιάξουμε κοτόπουλο. Θα κάνουμε κοτόπουλο στο φούρνο με διάφορα λαχανικά ψητά και μία σάλτσα με μουστάρδα, ξύδι και λεμονοθύμαρο. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κοτόπουλο. Ένα κοτόπουλο περίπου 2 κιλά. Θα χρειαστούμε μία σχάρα. Θα κουμπίσουμε το κοτόπουλο απευθείας πάνω στη σχάρα, σκέτο όπως είναι, γιατί δεν θέλουμε να έρχεται σε επαφή με τα υγρά που θα βγάζει. Και θα ψήσουμε στους 150 βαθμούς για 2 με 2,5 ώρες. Οπότε, βγάλτε το κοτόπουλο. Το κουμπά πάνω στη σχάρα. Το αφήνουμε όπως είναι, δεν το λύνουμε. Θα ρίξουμε αλάτι και ελαιόλαδο. Θα πάει παντού το λάδι, πολύ σημαντικό. Αλατίστε παντού ομοιόμορφα και όπως είναι πάνω στη σχάρα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 2 με 2,5 ώρες ανάλογα με το μέγεθος που έχει το κοτόπουλο. Μισή ώρα πριν ετοιμαστεί το κοτόπουλο ετοιμάζουμε τα λαχανικά. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει κολοκύθια, πιπεριά κόκκινη, καρότα και φινόκιο. Θέλουμε γενικότερα λαχανικά τα οποία δεν θέλουν πολύ ψήσιμο, είτε μπορούμε να τα φάμε και ομά. Θα τα κόψουμε, θα τα σοτάρουμε και όταν έρθει η ώρα να δώσουμε χρώμα στο κοτόπουλο που θα δυναμώσουμε τη φωτιά για 10 λεπτά, θα τα βάλουμε μαζί στο φούρνο για να τελειώσει και το ψήσιμο των λαχανικών. Οπότε κόβουμε τα κολοκύθια σε λεπτές φέτες. Κάντε μία μικρή πατούρα για να μην σας γλιστράει το κολοκύθι και κόψτε σε λεπτές φέτες. Λίγο λιγότερο από ένα εκατοστό. Όσο πιο λεπτά τα κόψουμε τα λαχανικά, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούν. Αφήστε τη ρίζα από το φινόκιο για να κρατάει τα κομμάτια ενωμένα. Διαλέξτε μικρά καρότα, καθαρίστε τα και απλά κόψτε τα στη μέση. Οπότε ρίχνουμε λάδι, αλάτι, ανακατεύουμε και τα σοτάρουμε πρώτα στο τηγάνι και μετά βγάζουμε το κοτόπουλο, το βάζουμε πάνω από τα λαχανικά και ψήνουμε μαζί στους 250 βαθμούς για 10 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα το κοτόπουλο και να τελειώσουν τα λαχανικά. Λάδι λοιπόν. Αλάτι, ανακατεύστε τα να πάει παντού το λάδι. Το μόνο λαχανικό από αυτά που μας νοιάζει σίγουρα να ψηθεί είναι το κολοκύθι, το οποίο ψήνεται και γρήγορα. Οπότε μην σας ανησυχεί γιατί και τα καρότα και το φινόκιο, αλλά και η πιπεριά, τρώγονται και ομά. Αν έχετε ριγωτό τηγάνι, ακόμα καλύτερα. Δώστε τους απλά τις γραμμές και μετά βάζουμε στο ταψί, όπως είπαμε, για να ψήσουμε στο φούρνο. Ψήσαμε το κοτόπουλο σε 150 βαθμούς για 2 ώρες. Σοτάραμε τα λαχανικά και τώρα θα τα βάλουμε μαζί, θα δυναμώσουμε το φούρνο στο full για να πάρει χρώμα το κοτόπουλο και να τελειώσει το ψήσιμο στα λαχανικά. Το μεταφέρουμε λοιπόν μέσα στο πυρέξι με τα λαχανικά, στήθος προς τα πάνω, πολύ σημαντικό, και ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά ή μέχρι να πάρει χρώμα το κοτόπουλο στους 250 βαθμούς. Όσο λοιπόν ψήνεται το κοτόπουλο με τα λαχανικά, εμείς θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Θα βάλουμε λοιπόν όλα τα υλικά μαζί και θα τα χτυπήσουμε στο μίξερ, εκτός και αν έχετε μπίμερ, αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλουμε 3 κουταλιές της σούπας, μουστάρδα. Δύο κουταλιές της σούπας, λευκό ξύδι βαλσάμικο. ml ελαιόλαδο. 2 λιαστές ντομάτες, ένα ματσάκι φρέσκο λεμονοθύμαρο, αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο και όλα αυτά μαζί χτυπήστε τα καλά το μίξερ ή με το μπίμερ μέχρι να διαλύσει η λιαστή ντομάτα και να γίνει κρεμμώδης η σάλτσα.
Και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Ψήσαμε λοιπόν το κοντόπουλο μόνο του, στους 150 βαθμούς, για 2 περίπου ώρες. Το ακουμπήσαμε πάνω σε σχάρα, γιατί δεν θέλουμε τα υγρά που θα βγάλει να έρχονται σε επαφή με το κρέας. Και μετά σοτάραμε τα λαχανικά και τα βάλαμε στους 250 βαθμούς μαζί με το κοντόπουλο, έτσι ώστε να πάρει χρώμα και να τελειώσει το ψήσιμο των λαχανικών. Φτιάξαμε μια σάλσα απλή με μουστάρδα, ξύδι, μέλι, λεμονοθύμαρο και λιαστή ντομάτα και με αυτήν θα συνοδεύσουμε τα λαχανικά και το κοντόπουλο. Απλά δώστε βάση στο ότι το κοντόπουλο δεν θέλει ψηλές θερμοκρασίες για να ψήνεται και έτσι θα μένει ζουμερό και η σάρκα του θα είναι μαλακή. Αν θέλετε, δοκιμάστε το.